Τις αποφάσεις των αγροτών μετά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον των εκπροσώπων τους αναμένει η κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι η ένταση σταδιακά θα αποκλιμακωθεί. Εμείς περιμένουμε με σεβασμό να πάρουν και οι αγρότες, όπως και κάθε επαγγελματική ομάδα, με τον τρόπο τον οποίο αποφασίζει και τα όργανα, τα θεσμικά τους όργανα, τις αποφάσεις τις δικές τους. Δεν θα εμπλακούμε προφανώς και ούτε θα εμπλακόμασταν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές όμως ότι η ελεύθερη διέλευση των πολιτών για μας είναι απόλυτο. Είναι αλήθεια ότι ο Πρωθυπουργός έξισε τον πάτο του βαρελιού. Είναι βέβαιο ότι έδωσε ό,τι ήταν δυνατόν το ελληνικό κράτος να δώσει στη στήριξη των αγροτών. Θα το δούμε. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, ο οποίος άκουσε με πολύ προσοχή αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός και θα το σκεφτούν πάρα πολύ. Η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι η συζήτηση πήγε καλά και οι αγρότες έφυγαν από το Μέγαρο Μαξίμου με ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματά τους. Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά της περιθώρια με την ακόμα πιο γενναία από το αναμενόμενο εμπροστοβαρή καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τέλος του Μαρτίου, ενώ στην περίπτωση του ρεύματος αναζητήθηκαν δημοσιονομικά ουδέτερες λύσεις. Συνεπώς, άλλες παροχές δεν προβλέπονται, όπως τόνισε σήμερα και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, σημειώθηκε πείρωμα δών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες προς τους αγρότες. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά την έλλειψη ενσυναίσθησης του ίδιου και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις πραγματικές αγωνίες και τα διωγγούμενα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός εξαντλούνται σε κάποιες ανεπαρκείς εκπτώσεις στο αγροτικό ρεύμα και στην προκαταβολή της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού έκανε λόγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, γιατί χρειάστηκαν 3 μήνες. Και πάνω από 20 μπλόκα για να προωθήσει η κυβέρνηση μια απλή τροπολογία για να μην κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας, όπως είχατε υποσχεθεί από τον Νοέμβριο. Όσο και αν θέλετε να ταυτίσετε τα προβλήματα εδώ με τα πανευρωπαϊκά προβλήματα, τότε οδηγήστε σε λάθος συμπεράσματα και το κάνετε μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ξύνει τον πάτο του βαρελιού μόνο όταν αφορά τα πλατιά λαϊκά στρώματα, τους εργάτες, έτσι, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες. Όταν είναι να μιλήσει για εφοπλιστές, κολλητούς και φίλους ολιγάρχες, το βαρέλι γίνεται βαρύ γεμάτο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πολύ κακό για το τίποτα από τις ανακοινώσεις, τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Και πάλι προσωρινά μπαλώματα. Και πάλι στάχτη στα μάτια, ενδεικτικά ακριβώς της απουσίας ενός ολοκληρωμένου συνεκτικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης. Επιδερμικές και ουσιαστικά κατ' επίφαση παραχωρήσεις αυτές που ανακοινώθηκαν, σας ζητάνε πραγματικές μειώσεις στην τιμή του ρεύματος για να μπορούν να ανταποκριθούν, δεν το συζητάτε και τους κοροϊδεύετε στην ουσία. Οριστικές αποφάσεις από τους αγρότες αναμένονται αύριο στην κρίσιμη πανελλαδική συνεδρίαση των εκπροσώπων των μπλόκων από όλη την Ελλάδα.